Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα εδώ σε αυτό το πολύ ωραίο αθλητικό συνεδρίο. Χαρά μας να είστε μαζί μας. Να δούμε λίγο την τοπική αυτοδιοίκηση και τον αθλητισμό. Μπορεί να στηρίξει η τοπική αυτοδιοίκηση τον αθλητισμό όσο του πρέπει, γιατί πραγματικά ειδικά ο ερασιτεχνικός αθλητισμός χρειάζεται τη στήριξη. Έχουμε περάσει μια υπερδεκαετή κρίση, οικονομική στην αρχή, της πανδημίας στη συνέχεια, και είμαστε σε μια ευχάριστη, θα έλεγα, θέση. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, να έχουμε στη διάθεσή μας χρηματοδοτικά εργαλεία να στηρίξουμε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τις υποδομές για να δώσουμε τη χαρά στα παιδιά μας να αθλούνται σε εγκαταστάσεις που τους πρέπει, αλλά και σε όλους, ανεξαρτήτου ηλικίας, να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Υλοποιούμε ένα πρόγραμμα 367 εκατομμύριων ευρώ με επενδύσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλη την Ελλάδα. Μόνο για την Δυτική Ελλάδα, περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη από έργα μικρά ή λίγο μεγαλύτερα μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου που λέγεται Φιλόδημος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών, σε Πύργο, σε Πάτρα. Δουλεύει το πρόγραμμα, πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, έχει μόνο το Φιλόδημος 2 χρηματοδοτήσει αθλητικές εγκαταστάσεις σε 289 από τους 332 Δήμους. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο, εκτεταμένο πρόγραμμα. Επίσης υπάρχει το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Χρηματοδοτούμε και από εκεί ένα σημαντικό κομμάτι, 202 εκατομμύρια ευρώ, που έρχονται κυρίως από δράσεις που έχουν να κάνουν με την ανακατασκευή, με τη συντήρηση, αλλά και την καινούργια κατασκευή, όπως για παράδειγμα το κολυμβητήριο το ανοιχτό της Κέρκυρας. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με χρονίζοντα προβλήματα, όπως οι ανακατασκευές γηπέδων στη Μεσίνη ή στη Νέα Προποντίδα που είχαν καταστραφεί από το Μεσογειακό κυκλώνα. Όλα αυτά αθροίζουν αυτό το πολύ μεγάλο νούμερο που σας είπα, τα 367 εκατομμύρια ευρώ, και είμαστε εδώ να συνεχίζουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των Δήμων. Να πούμε και για Πάτρα, μια και είμαστε εδώ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας. Χρηματοδοτούμε και στην Πάτρα σημαντικά έργα, αλλά δεν είναι μόνο τα αθλητικά έργα στην Πάτρα. Μπορεί να τα δείτε και θα τα δείτε στην παρουσίαση που θα έχω σε λίγη ώρα στο συνεδριό, αλλά χρηματοδοτούμε και άλλα σημαντικά έργα. Όπως για παράδειγμα τη μεγάλη αστική ανάπλαση, την οποία είχαμε πει ότι θα κάνουμε και την κάνουμε πλέον τώρα στην περιοχή των προσφυγικών. Θέματα που έχουμε να κάνουμε με την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών, όπως για παράδειγμα στην περιοχή κοντά στο Ρίο. Έχουμε τέτοια θέματα που ελπίζουμε ότι στην άρση συνεργασία που έχουμε με την ηγεσία του Δήμου θα μπορέσουμε να τα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Πέσαμε και όλα μαζί. Ενεργειακή κρίση, αθλητικοί χώροι για παράδειγμα. Κολυμβητήρια. Θα χρειαστούν τα διπλάσια έξοδα πλέον για να συντηρηθούν, γιατί μόλις μπει ο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, καταλαβαίνετε. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό, τι βλέπετε, κάποιο σχεδιασμό? Έχουμε εκτιμήσει μαζί με την ΚΕΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών σε μια μεικτή επιτροπή που έχουμε κάνει, ότι θα χρειαστούν περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για να αντιμετωπιστεί το κόστος που προκαλεί η εισαγόμενη ενεργειακή κρίση στους Δήμους. Μεταξύ αυτών και φυσικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις που είπατε. Δώσαμε εμείς 114 εκατομμύρια ευρώ έκτακτη ενίσχυση ήδη και άλλα 14 εκατομμύρια ευρώ στις σχολικές επιτροπές για τη θέρμανση των παιδιών μας στα σχολεία μας, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και το επόμενο χρονικό διάστημα. Το Μάιο θα χρειαστεί ξανά να συνδράμουμε στην αυτοδιοίκηση για να τα βγάλει πέρα. Ελπίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε μέχρι το καλοκαίρι χωρίς σοβαρές αναταράξεις. Από εκεί και μετά ελπίζω να έχει καμφθεί η ενεργειακή κρίση. Αν όχι, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, με σύνεση πάντα, αλλά με έναν τρόπο τέτοιο που να ανακουφίζει και την αυτοδιοίκηση από τα βάρη. Είναι αρκετά τα κονδύλια για τους Δήμους όλης της χώρας. Τι σας λένε οι Δήμαρχοι, έτσι που μιλάτε μαζί τους καθημερινά, φαντάζομαι? Εντάξει, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, για παράδειγμα, περνώντας κανείς και βλέποντας ένα δρόμο, όταν έχει να συντηρηθεί πάνω από 10 χρόνια λόγω της κρίσης, καταλαβαίνει τις ανάγκες που υπάρχουν. Εμείς όμως έχουμε ένα εργαλείο, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ονομαστικός προϋπολογισμός. Με τις διαδικασίες υπερδέσμευσης που έχουμε κινήσει, έχουμε φτάσει στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Φυσικά οι Δήμοι έχουν υποβάλει προτάσεις για 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνουμε όλοι όμως ότι τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πραγματικά πολλά τα χρήματα που ρίχνουμε στην αυτοδιοίκηση αυτό το διάστημα. Ελπίζω να είναι σε θέση να τα απορροφήσουν γρήγορα προς όφελος των Δημοτών, που βελτιώνουν αυτά τα έργα κάνουν την καθημερινότητά τους. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο πλέον. Θυμάμαι όταν έλαβε εγώ το χαρτοφυλάκιο ότι περίπου οι μισοί Δήμοι δεν είχαν πάρει έργα ή είχαν πάρει πολύ λίγα έργα από το χρηματοδοτικό εργαλείο. Τώρα είναι μόνο ένας Δήμος στην επικράτεια που δεν έχει πάρει κάποιο έργο, και αυτό για τεχνικές δυσκολίες. Είναι ο πιο μικρός Δήμος της χώρας, η Γάβδος. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα. Περίπου 8 εκατομμύρια αντιστοιχούν οι Δήμοι, σε 8 εκατομμύρια πληθυσμού αντιστοιχούν οι Δήμοι που έχουν εντάξει στον προϋπολογισμό τους πάνω από το 80% του πλαφόντου που δικαιούνται από το πρόγραμμα. Είναι σημαντικά βήματα αυτά. Και οι χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων προχωρούν γρήγορα, γιατί υπογράφονται τα δανειακές συμβάσεις. Άρα είμαι αισιόδοξος ότι τα έργα αυτά θα τα δουν οι δημότες το 22 και το 23 να ξεδιπλώνονται μπροστά τους. Για να μπορούν και να τα χαρούν. Βασικά αυτό είναι το ενδιαφέρον όλων μας.